Άνοιξε τις πύλες του και φέτος το κάστρο των Χριστουγέννων στο Σιδερόκαστρο, παρουσία πολλού κόσμου και μικρών παιδιών. Η έναρξη έγινε 21 Δεκεμβρίου και το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων τα μικρά παιδιά μπόρεσαν και είδαν την έλευση του Άγιου Βασίλη. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και ευελπιστούμε για πάρα πολλές χρονιές ακόμα με περισσότερα φώτα. Ναι, ομάδα εθελοντών, μια μεγάλη ομάδα εθελοντών που δουλεύουμε εδώ και 2-3 μήνες κυριολεκτικά, με τη στήριξη του Δήμου Σιδικής, με τη στήριξη των οικονομικών χορηγών μας, των χορηγών επικοινωνίας όπως είστε και εσείς, το TV Επιλογές. Γενικά δουλεύουμε με κέφι, διάθεση και μεράκι για να δημιουργήσουμε όλο αυτό για την πόλη μας. Φωτίζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπως είπες Δημήτρη, με πολύ κόσμο. Ευτυχώς είναι βοηθός και ο καιρός. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους συντελεστές οι οποίοι βοήθησαν ώστε να γίνει αυτό το μαγικό χωριό. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς, τον κύριο Μιτζηρίκη, τον 40, ο οποίος μας φώτισε, έχει έρθει από την Καβάλα με όλα τα φωτιστικά, τον Δήμο Σιδικής, ο οποίος είναι αρρωγός στην προσπάθειά μας αυτή. Και να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη. Το κάστρο των Χριστουγέννων είναι μια εθελοντική προσπάθεια που σκοπό έχει να δώσει ζωή στο Σιδερόκαστρο αυτές τις μαύρες ημέρες που διανύει η χώρα μας. Η πλατεία του Σιδηροκάστρου έχει διαμορφωθεί κατάλληλα και στο σημείο έχουν τοποθετηθεί 10 σπιτάκια από πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της περιοχής. Στην εκδήλωση συμμετέχουν και χριστιανικές μαθητικές ομάδες από τη Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουμε και εμείς στο κάστρο των Χριστουγέννων με ένα μικρό παραδοσιακό οικισμό που φτιάξαμε εδώ πέρα. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε φτιάξει μια φάτνη στην οποία προβάλλονται εικόνες συγγένειας με το προτζέκτορά μας και έχουμε και ένα σπιτάκι στο οποίο γίνονται ιστορίες, λέγονται ιστορίες των Χριστουγέννων, ιστορίες για τον Άγιο Βασίλη, ιστορίες της Ορθόδοξης Παράδοσης.